Στη δραστηριοθεραπευτός έχει. Φθορές όμως. Ένα-δύο ήταν κλειστά, παρατημένα. Που είναι μικρά, δηλαδή. Για χώρο μαραθώνος, έτσι το πράγμα εκεί. Βλέπετε τώρα εδώ. Παντού έχουν πετάξει μπάζα. Τα μάζεψα από εδώ και έφυγα και έφτασα εδώ στη σταμάτα από πάνω. Ναι, μέσα. Ναι, είναι δύο-τρία μηχανήματα κατά την περιφέρεια. Μπράβο, αυτά ήταν. Τι κάνανε εδώ. Τι ήρθε σαν να την πούτε. Εκεί αυτό το τρίτο. Κάτσε, τι τα είδα. Δρόμο. Είχε αυτά τα μηχανήματα στο Γιονισοβούλ. Και είναι θαύμα. Είπαμε είναι πιόνις. Ναι, είναι πιόνις. Και τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω αν είδατε. Αλλά πού ήταν πάνω. Να βάλεις μια αντλία, μια με δεξαμενή και ένα κανονάκι. 1,5 χιλιάρικο. Απλά σε δύο κουμπί. Ενώ δεν είσαι πέρα για να. Μπορείς να το χειριστείς. Να κάνεις κάτι. Κάνεις για πρώτα. Νερό, δουλεύει η βρύση. Αυτό δεν είναι λιγότερο. Τώρα τι πρέπει να πάει κόκκινο. Αυτό τώρα είναι μια δεύτερη κατοικία, είναι κόκκινο. Αυτό κάνει και όλο. Είναι ο πρώτος όροφος. Από πάνω από εδώ. Ναι. Κάτι τρούφερ. Εσείς είχατε και στο σπίτι δίπλα. Και από βάρισος καήκαν όλα. Όπως θα τα βρε. Και βλέπεις αυτό εδώ το άνοιγμα. Προσβαστικό το είδα στον δρόμο το χαπαρκάρι. Ένα αγροτικό πίδα. Πάμε πάνω στην κοινότητα εκεί. Έλα, Γιώργο! Καλημέρα στα παιδιά! Καταγραφή γίνεται τώρα. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 τα ολοσχερός. Ναι, έχουμε πολλά. Είναι και αποθήκες, βέβαια. Θα βοηθήσει ο Μανώλης. Να πάτε. Όχι, όχι. Όλα καλά. Έλα, και αν δεν κάνετε αυτά, θα χάσετε και εσείς και εμείς. Μιλάμε και σε πολύ φτωχές οικογένειες. Θα πιάσανε κάποιους λεπτάδες. Η στρατηγική ήταν λίγο, σώζουμε τα σπίτια και αφήνουμε το δάσος. Καλά, καλά. Πόσα σπίτια είναι εδώ? Εδώ στο μάκρυ δεν είναι κανένα. Στο Καλέτζι έχουμε 5, κόκκινα και πράσινα και περίπου στα 30 στο Βαρναβά. Ναι, όμως η συλλογική ομάδα είναι τα αρέστα. Είναι που στείλαμε και πάμε.